σελίς 1002. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι η τύφλωσης κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τα σασεβίας από του Ιακώβ, και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς όταν αφαιρέσω τα σαμαρτία σε αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογήν αγαπητοί δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Διότι καθώς και εσείς υπηθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως ελεήθητε εν τη απηθεία τούτων, ούτω και ούτι υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, για να ελεηθώσει κι αυτή. Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν, για να ελεήσει τους πάντας. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητε είναι η ακρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου και τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι έδωκε τι πρότωση αυτόν δια να γίνει σε αυτόν ανταπόδοσης. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιρμόν του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώος αναγίαν ευάρεστον εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη σωμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω δια της χάριτος σε με δοθήσεις προς πάντα, ώστις είναι μεταξύ σας να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν συν το αυτό έργον, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, θέλει να μην αγνοούμε το μέγα μυστήριο, και τούτο για να μην υψηλοφρονούμε, για να μην περηφανευόμαστε, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε τίποτα σπουδαίο, ότι ο Θεός έφερε κατά μέρος μεν τύφλωση στον Ισραήλ και θα υπάρχει αυτή η τύφλωση στον Ισραήλ μέχρι ότου να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, η Εκκλησία του Χριστού δια της αρπαγής των ουρανών. Και είναι μυστήριο ότι ο Θεός κατά μέρος έφερε τύφλωση στον Ισραήλ. Γιατί? Για να ελεήσει τα έθνη. Ο Θεός είπε κάποτε στον Ισραήλ, και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε κι εμείς, και θέλω να το διαβάσουμε στη σελίδα 182, θήτα κεφάλαιο 4 εδάφιο. 9 κεφάλαιο 4 εδάφιο, σελίδα 182. Αφού Κύριος ο Θεός σου εκδιώξει αυτούς από εμπροστέν σου, μη είπεις εν την καρδία σου λέγον, δια τη δικαιοσύνη μου με εισήγαγεν Κύριος να κληρονομήσω την γη ταύτην, αλλά δια την ασέβειαν των εθνών τούτων εκδιώκει αυτούς ο Κύριος απ' εμπροστέν σου, όχι για τη δικαιοσύνη σου ούτε για την ευθύτητα της καρδιάς σου εισέρχεσαι να κληρονομήσεις τη γη αυτών, αλλά δια την ασέβειαν των εθνών τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτά επ' εμπροστέν σου, δια να στερεώσει των λόγων των οποίων ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Ο Θεός δεν βλέπει τη δικαιοσύνη μας, την αγαθοσύνη μας, τίποτα καλό
και μας ευλογεί. Εάν εξυρτάτω η ευλογία του Θεού, η δόξα του Θεού στη ζωή μας από τη δικαιοσύνη μας και την αγαθοσύνη μας, δεν θα είχαμε τίποτα, αδελφοί, στη ζωή μας από το Θεό. Και ο Θεός ψάχνει να βρει έναν τρόπο να μας ελεήσει και φέρνει σε απήθεια τα έθνη, ώστε όχι για τη δικαιοσύνη του λαού Ισραήλ, για την απήθεια των εθνών, να ευλογήσει τον Ισραήλ, γιατί θέλει να τον ευλογήσει. Και τον έφερε μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός. Και υπάρχει κάλυμα τώρα στο λαό Ισραήλ. Γιατί? Γιατί ο Θεός τώρα πρέπει να ευλογήσει τα έθνη. Και για να ευλογήσει τα έθνη πρέπει να φέρει σε απήθεια το λαό Ισραήλ. Δεν μπορεί να βρει τίποτα καλό στα έθνη. Αλλά χάρη της απήθειας του λαού Ισραήλ, ο Απόστολος Παύλος είπε, εμείς ήρθαμε σε εσάς πρώτα να κηρύξουμε, επειδή όμως δεν μας δεχθήκατε στη συναγωγή, πάμε στα έθνη. Μυστήριο. Ψάχνει να βρει αιτίες ο Θεός να μας ευλογήσει. Και επειδή δεν βρίσκει σε εμάς, φέρνει σε απήθεια τους άλλους για να μπορέσει να μας ευλογήσει. Αλλά προσέξτε, αυτούς που έφερα σε απήθεια, για το Ευαγγέλιο είναι εχθροί σας, γιατί δεν το δέχτηκαν. Αλλά θα τους αγαπάτε για τους πατέρες σας, για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Διότι η πρόσκληση του Θεού και τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Και αρχίζει τώρα, αδερφοί, και εξηγεί ένα μεγάλο μυστήριο, και μακάρι ο Θεός να μας δώσει να το καταλάβουμε. Το διαβάζω. Διότι καθώς εσείς απηθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως ελεηθήκατε εν τη απηθεία τούτων, ούτω και ούτι υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή ύστερα. Και το μέγα μυστικό, διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν, δια να ελεήσει τους πάντας. Όσο βλέπεις την απήθεια μέσα στον κόσμο, τόσο να χαίρεσαι, γιατί το έλεος του Θεού θα έρθει σε σένα, όχι για τη δικαιοσύνη σου, αλλά για την απήθειά τους. Μη στενοχωριέσαι όταν βλέπεις απιστία δίπλα σου. Ο Θεός το κάνει, αφήνει το διάβολο να τυφλώσει το νου για να φανερωθεί η διαφορά και να σε ευλογήσει. Μη λυπάσαι, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι αυτά που τους λες για τον Χριστό. Γιατί μέσα από αυτή την απήθεια, όταν δεν καταλαβαίνουν για τον Χριστό, ο Θεός εσένα θα ευλογήσει. Δημιουργεί συνθήκες και καταστάσεις ο Θεός, ώστε να σε καταστήσει Αυτός, γιατί εσύ δεν μπορείς να είσαι Ισραήλ του Θεού. Και όταν συνειδητοποίησε ο Παύλος τη Χριστότητα, την αγαθοσύνη, το έργο του Θεού, που οφείλεται, γιατί ευλόγησε τα έθνη, γιατί ευλόγησε εμάς μέσα σε τόση απήθεια. Εν τη απηθεία αυτών έρχεται ο Θεός και κάνει έλεος σε εμάς. Αλλά πρόσεξε τώρα, γιατί μπορεί να έρθεις εσύ σε απήθεια για να κάνει έλεος όλους τους άλλους. Και ο Παύλος έκραξε μπροστά σε αυτό το υπέροχο σχέδιο του Θεού, που το ξαναδιαβάζω. Συνέκλεισε ο Θεός τους πάντας στην απήθεια για να ελεήσει τους πάντας.
Δεν συνέκλεισε μέσα στον αγιασμό για να τους ελεήσει, γιατί δεν υπάρχει. Μέσα στη δικαιοσύνη για να τους ελεήσει, γιατί δεν υπάρχει. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος. Και έτσι ο Θεός έψαξε και βρήκε ένα τρόπο μοναδικό που μόνο ο Θεός μπορούσε να το σκεφτεί. Να τους συγκλίσει όλους μέσα στην απήθεια, πότε τον έναν, πότε τον άλλον, πότε εκείνον, να φανεί η διαφορά της πίστεως εσένα, να ελεήσει εσένα και μέσα από εσένα να ευλογήσει τους πάντες. Και ο Παύλος έκραξε. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Τι είναι αυτό? Τι τρόποι είναι αυτοί που βρίσκες, Θεέ μου, για να μας ελεήσει, όχι για να μας ευλογήσει? Δεν αξίζουμε την ευλογία Του. Το έλεος Του αξίζουμε. Έφερε σε όλους και τους γέμισε γύρω γύρω από απήθεια, για να τους ελεήσει όλους. Έφερε σε απήθεια τα έθνη και ελέησε το λαό Ισραήλ. Έφερε σε απήθεια το λαό Ισραήλ και ελέησε τα έθνη. Αλλά ποιους ελέησε? Αυτούς που τελικά συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων ικτήρμων, και εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι οι νέα κτήσεις. Εάν μείνεις στάσιμος, θα πέσεις σε απήθεια. Αν ασχολείσαι με άλλα θέματα, θα πέσεις στην απήθεια για να ελεηθεί και ο άλλος. Εάν όμως αυξάνεις, αν όμως αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό, αν όμως συνεχίζεις το δρόμο σου, τότε εν τη απηθεία των άλλων εσένα θα σε ευλογεί, και εν τη ευλογία τη δική σου θα ευλογεί πάντες. Το ξαναλέω, αδερφοί αγαπητοί, έτσι πως μου το φανέρωσε ο Θεός. Συνέκλεισε όλους μέσα στην απήθεια για να ελεήσει όλους. Εάν δεν μας είχε, και παίρνω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα, αν δεν είχα πέσει στην αμαρτία, δεν θα είχα βρει έλεος από το Θεό. Τώρα που βρήκα έλεος από το Θεό, δύο δρόμοι υπάρχουν μπροστά μου. Ο δρόμος του σκεύους εκλογής του Κυρίου για να ελεηθούν οι άλλοι, και ο δρόμος της τεμπελιάς, του λάθους και εν τέλει της αμαρτίας, για να ελεηθούν οι άλλοι. Μέσα από μένα αυτό που βλέπει ο Θεός είναι το έλεος των άλλων. Είτε ακούσωση είτε απηθήσωση. Εάν τον ακούσω και αγωνιστώ, θα με χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του σαν σκεύος εκλογής Του. Τύπο του ποιμνίου. Αν αγωνιστώ για τη δόξα μου, θα με χρησιμοποιήσει σαν σκεύος ατίμου χρήσεως για τη δόξα Του και για να ελεηθούν οι άλλοι. Μέσα από τη ζωή σου ο Χριστός θα ελεήσει ανθρώπους. Αλλά ποια θα είναι η ζωή σου? Με ποιο τρόπο θα τους ελεήσει? Μας συνέκλεισε στην απήθεια για να μας ελεήσει όλους. Και μας ελεήσε εμάς. Αλλά μέσα από μας πάλι θα ελεήσει τους άλλους. Είτε με την πίστη μας, με τον αγώνα μας, με την πρόοδό μας και με την προκοπή μας, κάνοντάς μας φως του κόσμου τούτου ή αλάτι στον κόσμο, στη γη αυτή, ή σαν απηθής, σαν σκεύη ατίμου χρήσεως, και πάλι για το έλεος των άλλων.
κάποιους χρησιμοποίησε και με λέει σε μένα ο Θεός στην απήθειά μου. Κάποιους έστειλε. Και είπα, Κύριε μου, κάνε με σαν κι αυτόν που τον έχεις ευλογήσει τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, τον έβλεπα πως αγωνιζότανε. Είδα την οικογένειά του, τη ζωή του. Κύριε, μη με κάνεις σαν κι αυτόν. Που ενώ προφήτευε, ενώ κήρυτε, ενώ είχε αποκαλύψεις, φανερώσεις, κοίτα πως κατάντησε. Γιατί απήθησε στο λόγο σου. Γιατί ενδιαφέρθηκε αντί για τη δόξα σου, για τη δόξα του. Αντί για το θέλημά σου, για το θέλημά του. Αντί ενδιαφέρθηκε, αντί να περπατάει στο δρόμο που ο Χριστός του έδωσε, αποφάσισε να περπατάει στο δρόμο που αυτός αποφάσισε. Μη με κάνεις έτσι. Με λέει ο Θεός, γιατί βλέπω τα χάλια του. Κάνε με έτσι. Με λέει ο Θεός, γιατί βλέπω την πρόοδό του. Όμως τώρα ήρθε η δική μου η σειρά. Να γίνω πρότυπο ευλογίας ή πρότυπο κατάρας. Πρότυπο επιτυχίας ή πρότυπο αποτυχίας. Ήρθε η δική μου η σειρά. Κάποιους άλλους χρησιμοποίησε ο Θεός για να έρθω μέχρι εδώ, για να έρθουμε όλοι μας μέχρι εδώ σήμερα. Τώρα όμως ήρθε η δική σου η σειρά. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Τώρα ήρθε η δική σου η σειρά. Να σε κάνει ο Θεός πρότυπο ευλογίας, γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πρότυπα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Βλέπουμε δίπλα μας. Υπάρχει πρότυπο δόξας Θεού. Ταπεινός άνθρωπος, ήσυχος άνθρωπος, Κύριε κάνε με έτσι. Κάποτε γνώρισα τον ποιμένα μου, τον άνθρωπο, κατά διακονία. Και αποφάσισα να είναι ποιμένας μου, επειδή είδα το αποτέλεσμα του Χριστού στη ζωή του, το αποτέλεσμα του πολιτεύματός του. Και έγινε ποιμένας μου και της οικογένειάς μου ολόκληρης. Ήρθε η στιγμή που έπαψε να είναι ποιμένας μου. Πέρασαν τα χρόνια. Ξέρετε πόσο μου λείπει. Ξέρετε πόσο μου λείπει που δεν έχω ποιμένα. Να τον παίρνω τηλέφωνο να με μαλώνει. Μου λείπει. Τώρα όμως ήρθε η άλλη περίοδος της ζωής μου. Και με έκανε ο Θεός εμένα ποιμένα. Τώρα τι ποιμένας θα είμαι. Δεν μιλάω για μένα. Θα είμαι καλό πρότυπο, ώστε όταν θα φύγω να λένε μας λείπει, ή θα λένε ευτυχώς που έφυγε και γλιτώσαμε. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο γήινο, προσωρινό, αλλά αυτό είναι αιώνιο. Έτσι εργάζεται ο Χριστός. Επαναλαμβάνω, στην απήθειά μου έφερε ο Χριστός πρότυπο καλό και πρότυπο κακό. Και εξέλεξα το πρότυπο το καλό και απέρριψα το πρότυπο το κακό. Και με λέει ο Θεός. Στην απήθειά μου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνω εγώ το πρότυπο το καλό ή το πρότυπο το κακό. Στην απήθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί μου, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί μου, αφού έκραξε ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, τι μυστήρια είναι αυτά που μας αποκαλύπτεις, τι Θεός είσαι εσύ, πώς εργάζεσαι έτσι. Ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου, ποιος έγινε σύμβουλος αυτού, ποιος έδωσε πρώτα σε αυτόν για να πάρει ανταπόδοση.
αφού εξ αυτού προέρχονται όλα. Δι' αυτού διατηρούνται όλα και εις αυτόν ανήκουν όλα. Ποιος είμαι εγώ? Άθλιος, ουτιδανός και άχρηστος. Γι' αυτό, αδερφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα χρησιμοποιεί τα σπλάχνα του Θεού, δια των νυκτηρμών του Θεού, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ με όλη την αγάπη του Θεού που πλημμυρίζει την καρδιά μου για σας, σας παρακαλώ να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό ή τη συνειλογική σας λατρεία. Αν θέλετε να έχετε πνευματική λατρεία στο Θεό, πρέπει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Τα σώματά σας. Και σκέψου, να σκεφτούμε όλοι σήμερα, αδελφοί, τι πρότυπο είμαι μέσα στην Εκκλησία, απήθειας ή πίστεως? Πώς έρχομαι μέσα στην Εκκλησία? Είμαι πρότυπο, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, προς μίμηση ή προς αποφυγή? Με ένα μήνυμα μέχρι εδώ να φαίνονται τα πόδια μου για να αρέσω σε ποιόνε? Με ένα τακούνι τόσο για να φαίνομαι πιο ψηλή από την άλλονε? Σε ποιον αρέσω? Τι πρότυπο να γίνω? Με μαλλιά έτσι διάφορα και τέτοια? Τι πρότυπο γίνεσαι? Γιατί αυτό έχει σχέση με την αιώνια ζωή τη δική σου. Είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, είμαι πρότυπο ευλογίας ή κατάρας. Τι ενδιαφέρομαι, γιατί αγωνίζομαι στη ζωή μου? Αγωνίζομαι για τη ματαιότητα, κακό πρότυπο. Αγωνίζομαι για τα αιώνια, καλό πρότυπο, που θα έχει αποτέλεσμα είτε το ένα είτε το άλλο να ελεηθούν οι άλλοι, αλλά εγώ ή να πάω στην αιωνιότητα προς ευλογία ή στην αιωνιότητα προς κατάρα. Και όταν το κατάλαβε ο Παύλος, δια των νυκτηρμών του Θεού σας παρακαλώ, κράζει, σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία. Δεν μπορείς να έρχεσαι στολισμένος και στολισμένη. Δεν μπορείς να έρχεσαι με υπερηφάνεια και υψηλοφροσύνη. Δεν μπορείς να έρχεσαι μεγάλος και σπουδαίος. Για σένα ο άλλος έτσι κι αλλιώς θα ελεηθεί. Δεν το λέει για τον άλλονε, μην το σκανδαλίσεις. Απαγορεύονται τα σκάνδαλα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν επιτρέπεται το να σκανδαλιστείς. Όποιος λέει σκανδαλίστηκα, κάνει λάθος. Μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλίζεται, λέει ο Χριστός. Δεν δέχομαι εγώ κανένα να μου πει σκανδαλίστηκα. Και ούτε εγώ έχω πάει ποτέ στο Θεό να πω με σκανδάλισε αυτός. Γιατί? Τόσο ευαίσθητος είμαι? Τόσο άχρηστος είμαι? Αντί να σκεφτώ ότι το λάθος του θα γίνει παράδειγμά μου προς αποφυγή και το σωστό θα γίνει παράδειγμά μου προς μίμηση. Και αν βλέπω ότι κάποιος σκανδαλίζει, προσεύχομαι για αυτόν. Εγώ δεν σκανδαλίζομαι ποτέ. Δεν λέω εγώ, εννοώ εμείς. Ποτέ και για κανένα λόγο. Μα δεν την είδες πως ντύνεται αυτή η φούστα στενή εκεί να φαίνονται όλες οι καμπύλες? Καλά κάνει. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν θα το κάνουν αυτό. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Ο Κύριος να την ελεήσει να έρχεται σεμνά. Μα είμαι νέος και γέρος και νέος, αντί να κοιτάς εκεί, να κοιτάς την αδερφή αυτή που είναι κομψή, που είναι όμορφη, που είναι γλυκιά, που είναι γκριζομάλα, που είναι νέα, που είναι αγία. Αυτή να κοιτάς και να χαίρεσαι. Αυτή είναι που σε σκανδαλίζει, να μην την κοιτάς, αλλά να προσεύχεσαι. Αυτό να κοιτάς. Τον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού και να δοξάζεις τον Θεό. Αυτό είναι που μιλάει, 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 μιλάει και λέει όλο βλακίες. Συγγνώμη, κυρία μου.
που ασχολείται όλα με τις ματαιότητες, μην τον ασχολείσαι με αυτόν. Προσευχή σου να τον ελεήσει ο Θεός. Αλλά πρόσεξε, και εσύ είσαι τύπος. Και εσύ είσαι σκεύος. Σε μια μεγάλη οικία υπάρχουν πολλά σκεύη. Υπάρχουν σκεύη αργυρά, χρυσά, πολύτιμα. Και υπάρχουν τενεκεδένια, υπάρχουν πύληνα, χωμάτινα. Το πύληνο και το χωμάτινο μη σε σκανδαλίσει. Κοίτα το χρυσό και το αργυρό. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι εσύ τι είσαι. Εγώ τι είμαι. Γιατί αν είμαι χωμάτινο θα ελεήσει ο Θεός προς αποφυγήν παράδειγμα καθώς είμαι τους άλλους. Αν είμαι χρυσό και αργυρό θα ελεήσει τους άλλους προς μίμηση και ευλογία. Γιατί όλους μας συνέκλεισε στην απήθεια για να ελεήσει τους πάντες. Κανένας μας δεν γεννήθηκε άγιος. Αλλά όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τον αγιασμό μας. Να είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως. Αγιασμένα, καθαρισμένα, εύχριστα εις το Δεσπότη. Σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, παραστήσατε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν λέει την ψυχή σας, δεν λέει το πνεύμα σας, γιατί αυτά τα ξέρει μόνο ο Χριστός. Λέει τα σώματά σας, γιατί είναι τα μόνα που βλέπουμε, που βλέπονται. Θυσία Αγία ζώσα, ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτή είναι η πνευματική σας λατρεία. Αυτή είναι η αύξησή σας. Πρότυπο προς μίμηση. Όχι χριστιανός της Κυριακής και θα έρθουμε στην εκκλησία όποτε μ' αρέσει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ να... αυτά δεν λέγονται. Έχω πολλή δουλειά, αυτά δεν λέγονται. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ήσαν προσκαρτερούντες εν μνέμενον, ήσαν κολλημένοι στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Είσαι κακό πρότυπο, θα ελεήσει τους άλλους, αλλά εσύ θα βρεις τον πελά σου. Και εγώ δεν θέλω να βρω τον πελά μου. Δεν είναι εύκολο να τα λέω αυτά, αλλά είναι απαραίτητο αδερφοί, απαραίτητο. Απαραίτητο πρώτα πρώτα σε μένα. Απαραίτητο σε εσάς. Απαραίτητο σε όλους όσους ακούνε. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη. Με λένε αυστηρό. Θέλω να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια. Δεν μπορώ να μην κρούω τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου στον άνθρωπο που είναι κακό πρότυπο μέσα στην εκκλησία. Όχι για τους άλλους, οι άλλοι θα ελεηθούν από το Θεό, αλλά για τον εαυτό τους. Για τον εαυτό μου. Και ιδιαίτερα στο σώμα μας. Τα σώματά σας να παραστήσετε θυσία ζώσα. Και προσέξτε, μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Μη προσπαθείτε να μοιάσετε με τον αιώνα τούτο. Βάφετε ο αιώνας τούτος, θα βαφτώ κι εγώ. Βάφει τα μαλλιά του αιώνας τούτος, θα τα βάψω κι εγώ. Φοράει στενά και εφαρμοστά και μια τακουνάρα τέτοια, θα τα φορέσω κι εγώ. Μα αυτό δεν είναι, είναι συμμόρφωση με τον αιώνα τούτο. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εύκολο είναι για μένα να μην το πω. Αυτό είναι το εύκολο. Το αναγκαίο όμως, παρακυρίου, να το πω. Δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν είσαι εκ του Ισραήλ του Θεού. Δεν σε φυλάει ο Θεός. Νομίζεις ότι είσαι, αλλά δεν είσαι. Νομίζεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, αλλά δεν είναι. Και το αποτέλεσμα δεν θα φανεί τώρα. Φαίνεται σιγά σιγά και τώρα και στην αιωνιότητα. Σήμερα να αλλάξουμε αδερφοί. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να γίνουμε Ισραήλ του Θεού. Δεν είναι ο νόμος.
Ο νομικισμός που λένε οι άνθρωποι που έχει ισχύ και έχουν δίκιο δεν είναι ελευθεριότητα, που επίσης λένε οι άνθρωποι και έχουν δίκιο ότι δεν είναι, δεν έχει δύναμη και ισχύ. Εκείνο που έχει δύναμη και ισχύ είναι οι νέοι ακτήσεις. Ανακαινιζόμενοι, το ξαναδιαβάζω. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Η σκέψη σου δηλαδή να είναι πώς θα γίνω πιο κοντά και πλησίον του Κυρίου. Πώς θα αυξηθώ πνευματικά. Γιατί τότε θα γνωρίζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και θα έχω τη δύναμη να το πράττω. Γι' αυτό μην έχετε μεγάλη εντύπωση για τον εαυτό σας. Μη λέτε καλά τα κάνω, εγώ πάω πολύ καλά. Δια τούτο, διότι λέγω δια της χάρτος σε με δοθήσεις προς πάντα, ώστες είναι μεταξύ σας να μη φρονεί υψηλότερον παρότι πρέπει να φρονεί. Μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αλλά με ταπείνωση να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Και πώς θα καταλάβω αν σοφρονώ? Από το τι κρίνω και τους άλλους. Το τι λέω για τους άλλους. Από το πώς κοιτάζω τους άλλους αντί να κοιτάζω τον εαυτό μου. Από το πώς στέκομαι ενώπιον του Θεού. Να φρονεί ώστε να σοφρονεί πώς? Κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Γιατί όλοι είμαστε μέλη αλλήλων. Όλοι είμαστε μέλη του Ιησού Χριστού. Και ο καθένας έχει τη δική του δουλειά, το δικό του έργο. Εάν εσύ δεν έχεις δουλειά και δεν έχεις έργο, δεν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει. Εάν εσύ, εγώ, περπατάω κατά το φρόνημα της καρδιάς μου και όχι κατά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα περπατάω από λάθος σε λάθος. Γιατί δεν θα γνωρίζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και γιατί δεν θα το γνωρίζω? Γιατί η απόφαση και ο δρόμος που έχω πάρει δεν είναι πίστεως, αλλά είναι απηθείας. Δεν είναι φρόνησης, αλλά είναι παραφροσύνης. Δεν είναι ταπείνωσης, αλλά είναι υπερηφάνειας. Δεν είναι του θελήματος του Θεού, αλλά είναι του θελήματος του δικού μου. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε μια καινούργια αρχή, γνωρίζοντας ότι ο Θεός τους πάντες συνέκλεισε στην απήθεια για να ελεήσει τους πάντες. Αμήν. Όποιος είναι